Καλημέρα λοιπόν από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ και βρισκόμαστε ακριβώς τώρα μέσα στο Εβραϊκό Πάσχα, στην Εβραϊκή Γιορτή του Εβραϊκού Πάσχα. Χθες ήταν η μέρα αργίας, σήμερα είναι κανονική ημέρα ακόμα γιορτάσιμη. Θα κρατήσει αυτό για 7 μέρες αυτή η γιορτή. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα πρώτα απ' όλα για τα χαμινάδος, για τα αυγά, τα συγκεκριμένα που σας έλεγα που πριν μπει η γιορτή τα έφτιαξα, να σας δείξω πώς μοιάζουν μετά που τα έχω βάψει. Μαγειρεύσει βασικά με κρεμμυδότσουφλα, όπως είπα, κόκκινα κρεμμυδότσουφλα, από κόκκινο κρεμμύδι. Λοιπόν, και έτσι βγαίνουν τα χαμινάδος, που αμήν τι άλλο δεν είναι μόνο το χρώμα το εξωτερικό, αυτό επηρεάζει και τη γεύση, γιατί όπως είπαμε, τα βράζουμε με τα κρεμμυδότσουφλα μαζί με νερό, φυσικά, λάδι, ξύδι, πιπέρι και αλάτι και ιδού το αποτέλεσμα και αυτό επηρεάζει και την εσωτερική γεύση του αυγού. Ωραία. Τώρα, θα ήθελα ένα πολύ μικρό βίντεο σχετικά με το τελευταίο πολύ καλό βίντεο του αδερφού Θοδωρή σχετικά με τους μέταλλο πατέρες. Παλιότερα έχω κάνει και ένα βίντεο με αναφορά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ίσως αν το βρω θα το βάλω και από κάτω στα links. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω απλά κάποια μερικά πράγματα. Ένα το θέμα, όπως είπε και ο Θοδωρής, είναι ότι συνήθως αυτό το πρόβλημα των μεταλλοπατέρων, άλλοι θα πούνε χατζή μεταλλάδων, εντάξει, αν και στην ουσία του πράγματος σε κάθε Έλληνα μεταλλά ως ένα σημείο κρύβεται ένας χατζή μεταλλάς από πίσω. Πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, αν και εγώ νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια μικρή διαφορά μεταξύ μεταλλοπατέρα και χατζή μεταλλά, η διαφορά είναι ως εξής: ο μεταλλοπατέρας μπορεί να μην είναι χατζή μεταλλάς, μπορεί να προέρχεται μάλιστα από το χώρο του λεγόμενου alternative metal και να το παίζει ψαγμένος στα πιο μοντέρνα πράγματα. Δηλαδή ο χατζή μεταλλάς συνήθως είναι εκείνος ο μεταλλάς ο οποίος θεωρείται ότι ακούει μόνο και μόνο τα κλασικά εκείνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Άντε της δεκαετίας του 90, βασικά της δεκαετίας του 80, δηλαδή μόνο Maiden, μόνο Manowar, μόνο Slayer και τέτοια πράγματα. Τα τρία βασικά συγκροτήματα τα οποία λατρεύω στην κορυφή. Τέτοιο στυλ. Λοιπόν, βασικά στην Ελλάδα το βλέπουμε ή μόνο Maiden ή μόνο Manowar, κυρίως. Τώρα, στην ουσία του πράγματος, μεταλλοπατέρας, όπως είπαμε, είναι και εκείνος ο οποίος μπορεί να σου λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι ψαγμένος στο stoner, εγώ είμαι ψαγμένος στο alternative ή στο grunge ή σε διάφορους άλλους ήχους ή στο nu metal, αλλά παρόλα αυτά να έχει ένα στυλ απαξίωσης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του μεταλλοπατέρα, η απαξίωση. Όχι μόνο όπως λέει ο Θεωρής ότι δεν ακούει τον άλλον και θεωρεί τη δική του γνώμη αυθεντία και μόνο, αλλά το στυλ ότι όλοι οι άλλοι δεν αξίζουν. Μόνο αυτός έχει δίκιο, κανένας άλλος. Μόνο αυτός όπως αυτός εκλαμβάνει τη μουσική είναι ο σωστός τρόπος και κανένας άλλος τρόπος. Εμείς τι άλλο το βλέπουμε αυτό και σε κάποιες άλλες φάσεις, στους μεταλλοπατέρες ή σε αυτό το στυλ ανθρώπων. Το στυλ ότι νομίζουν ότι το metal είναι τσιφλίκι τους. Ναι, νομίζουν ότι το metal τους ανήκει και μόνο και μόνο αυτοί μπορούν να αποφασίσουν, ποιος θα μπει στο χώρο του metal και ποιος θα μπει στο χώρο του metal. Δεν το βλέπουμε αυτό, ιδιαίτερα πώς το παίζουν έξυπνοι και ξυπνάκιδες μπροστά σε νέα παιδιά που αρχίζουν τώρα να ακούνε metal. Με αυτόν τον σνομπαρισμό και την απαξίωση. Του στείλα, ακούς αυτούς, δεν είσαι μεταλλάς, φύγε από εμάς, κάτι τέτοιο. Είσαι fake, false, είσαι false metal. Λοιπόν, και αμήν τι άλλο, υπάρχει αυτός ο ελιτισμός, γιατί πρόκειται για ελιτισμό. Αυτός ο ελιτισμός δυστυχώς μαστίζει και ένα κομμάτι των μεταλλάδων γενικότερα, αλλά κυρίως μαστίζει ακόμα περισσότερο ένα ιδιαίτερο κομμάτι των black μεταλλάδων. Υπάρχει στο black metal, στο χώρο του black metal και ακόμα μιλάω και στο χώρο των οπαδών, ένας έξτρα ελιτισμός. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτοί οι ελιτιστές που σου λένε ότι μόνο αυτά τα συγκροτήματα είναι true, μόνο αυτά τα συγκροτήματα είναι cult. Οποιοςδήποτε δεν είναι true ή δεν είναι cult,
είναι προδότης του metal ή προδότης του black metal. Δεν το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Και μόνο αυτοί έχουν άποψη και ιδέα τι πρέπει να ακούς ή τι δεν πρέπει να ακούς. Γιατί αν ακούς Dark Funeral, για παράδειγμα, είσαι fake black metalers. Αν ακούς Cradle of Filth, εκεί είσαι ακόμα πιο fake black metalers ή δεν είσαι καν black metalers, όπως λένε. Και ούτω καθεξής. Αυτοί θα ορίσουν ποια είναι τα όρια. Και αν ακούς όλη την ώρα μόνο low-fi, true or Norwegian black metal, μόνο το corpse paint, τότε είσαι ο αληθινός black metalers. Αν είσαι σατανιστής ή το παίζεις σατανιστής, όσο και πιο πολύ είσαι true. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, okay, παιδιά, δεν είμαι, πώς το λένε, έχω παίζει πάνω σε τέτοιους τύπους που σου λένε, κοίτα να δεις, από πού και ως πού ακούς black metal και για παράδειγμα και είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι σατανιστής. Ή είσαι ακόμα και άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην μια οργανωμένη θρησκεία. Πόσο μάλλον είσαι ιερωμένος. Και καλά, εντάξει, βασικά ως ραβίνος δεν είμαι βασικά ιερωμένος. Υπάρχει αυτό το λάθος να μας νομίζουν ως ιερείς. Οι ραβίνοι βασικά στον εβραϊσμό είναι περισσότερο διδάσκαλοι του νόμου. Οι ιερείς του εβραϊσμού ήταν βασικά οι κοέν πριν την καταστροφή του ναού. Όταν θα ξαναγυρίσει και να ξαναχτίσουμε τον ναό στην Ιερουσαλήμ, οι πιστοί κοέν, γιατί υπάρχουν και κοέν οι οποίοι δεν είναι πιστοί, οι πιστοί κοέν μέσα στο ναό του Ισραήλ θα ξαναγυρίσουν να γίνουν ιερείς του ναού. Πάμε παρακάτω. Επομένως, ο ραβίνος δεν είναι ιερέας, δεν είναι το αντίστοιχο του παπά στην χριστιανική εκκλησία, είναι περισσότερο σαν διδάσκαλος του νόμου και είναι σαν τον ποιμένα στους προτεστάντες χριστιανούς. Να κάνω την αντιστοιχία για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε όμως πίσω σε αυτό το θέμα. Σου λέει πώς είσαι πιστός, ιερωμένος κτλ. Και ακούς μουσική metal ή ακούς black metal μουσική. Ή έχω ακούσει και τους άλλους, τους ελιτιστές, τους black metalάτες που το παίζουν και NSBM. Που το NSBM θεωρείται ότι είναι ελιτιστικό 100% κτλ. Ακόμα και αν μερικές φορές τα περισσότερα NSBM συγκροτήματα μουσικά, αφήστε το στιχουργικό κομμάτι και το ημάτιστο κομμάτι, μουσικά και μόνο δεν delivering the odds τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα. Αν παρατηρήσετε, τα πιο γνωστά καλά μουσικά συγκροτήματα που προέρχονται από το χώρο του NSBM δεν δηλώνουν σήμερα ξεκάθαρα NSBM ή το έχουν πάει σε άλλες, πώς το λένε, σε άλλες φάσεις. Για παράδειγμα, έτσι, κλασικό, η Nocturnal Mortum από την Ουκρανία, οι οποίοι σήμερα δεν δηλώνουν επίσημα NSBM και βάζουν και άλλα στοιχεία στον ήχο τους, στοιχουργικά, όχι μόνο και συνήθως που τα περισσότερα πια κομμάτια τους δεν έχουν σχέση με το ναζιστικό, με τη διαφήμιση του νεοναζισμού ή του ναζισμού. Όχι, μπορεί να είναι ακόμα ναζιστές, δεν λέω όχι, αλλά διάλεξαν αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να μην το δείχνουν ξεκάθαρα. Τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα τα οποία συνεχίζουν να είναι μόνο NSBM, ιδεολογικά, συνήθως μουσικά, δεν λένε κάτι το ιδιαίτερο. Πάρτε για παράδειγμα τους Absurd, τους Γερμανούς. Okay. Περισσότερο punk ακούς παρά black metal. Αλλά έχουμε τους ελιτιστές να τρελαίνονται. Absurd. Ιδιαίτερα αυτούς τους φίλο NSBM ελιτιστές του Black. Και σου λένε αυτοί οι συγκεκριμένοι, πώς είσαι Εβραίος και ακούς Black Metal. Παραδείγματος χάρη. Και αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό μερικές φορές υπάρχει, ότι υπάρχουν αυτοί οι ηλίθιοι, αυτοί οι βλάκες, το πω έτσι. Συγγνώμη και εγώ είμαι λίγο πιο λιγότερο political correct σε αυτά τα θέματα. Πού θα λένε αυτές τις κοτσάνες, θα λένε αυτές τις μπαρούφες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι οι γύρω-γύρω οι οποίοι σωπαίνουν. Και μερικές φορές όταν σωπαίνεις δεν δείχνεις ανωτερότητα. Μερικές φορές η σιωπή σε αυτό το φαινόμενο δείχνει αποδοχή του φαινομένου αυτού και έτσι παίρνουν αυτοί περισσότερο θάρρος και θράσος να συνεχίζουν αυτούς τους ελιτιστικούς τους τρόπους. Να θυμίσουμε ότι
πριν λίγα χρόνια, θα το παρατηρήσετε, υπήρχε το, πώς το λέγεται, το καψίμι, πώς εγώ το ήταν, καψίμι μεταλλάδων κτλ. KPCM. Λοιπόν, KPCM. Λοιπόν, καψίμι χατζιμεταλλάδων, κάπως έτσι. Όπου εκεί πέρα είχε μαζευτεί ένα μεγάλο κομμάτι χατζιμεταλλάδων, ακόμα και αν κοροϊδεύαν τους χατζιμεταλλάδες. Αν μη τι άλλο, είχα μπει και εγώ μέχρι που με πετάξανε. Ένα μεγάλο επίσης κομμάτι τρελών ελιτιστών, δηλαδή extreme ελιτιστών σε όλα τα επίπεδα. Εκεί όμως ήταν ελιτιστές του στυλ, μόνο εμείς καταλαβαίνουμε, εμείς οι ψαγμένοι, όχι κοροϊδεύαν τους χατζιμεταλλάδες μεν, αλλά ήδη συμπεριφερόντουσαν με τον πιο χατζιμεταλλιστικό τρόπο. Του στυλ ότι μόνο όταν ακούς αυτά τα ψαγμένα συγκροτήματα είσαι μοντέρνος μεταλλάς, είσαι in. Αν ακούς τις παλιατζούρες, είσαι, για το πέταμα. Και αυτό είναι ελιτισμός. Πόσο μάλλον εκεί πέρα κάποιοι νομίζανε ότι ο πολιτικός τους ακτιβισμός είναι το metal και το metal είναι ο πολιτικός τους ακτιβισμός και μόνο. Και οποιοδήποτε έχει διαφορετική πολιτική άποψη ή φέρνει διαφορετικό πολιτικό αντίλογο στις ιδέες τους, στις πολιτικές τους ιδέες, όχι στις μουσικές ιδέες, δεν μπορεί να λέγεται μεταλλάς. Όπως έχω έναν γνωστό εδώ στο Ισραήλ, έναν θρασά, ο οποίος έχει και δικό του συγκρότημα, crossover thrash metal, ο οποίος όποτε με βλέπει, πώς το λένε, σαν μικρό παιδί, μιλάμε σαραντάρης τύπος, ο οποίος όποτε με βλέπει αρχίζει και φωνάζει και γκαρίζει και μου λέει «Εσύ, μόλυνεις το metal, δεν πρέπει να είσαι μέσα στο metal, γιατί είμαι θρησκευόμενος Εβραίος». Και επειδή είμαι ραβίνος και επειδή είμαι Εβραίος με δεξιές ιδέες για την πολιτική του Ισραήλ, μολύνω το metal γι' αυτό. Ή μολύνω το thrash metal. Και θα απαγορεύεται να ακούω thrash metal επειδή είμαι αυτός που είμαι. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Μιλάει σαν να είναι κανένα, πώς το λένε, 12χρονο. Μερικές φορές τα 12χρονα παιδιά έχουν περισσότερο μυαλό από αυτούς. Και εδώ είναι το θέμα. Ας είμαστε ξεκάθαροι, ας ακούμε metal, ας ακούμε όποια μουσική γουστάρουμε, χωρίς πρόβλημα, και ακόμα και αν δεν είναι metal, αλλά και όταν είναι metal και είμαστε μεταλλάδες, ας γουστάρουμε όποια συγκροτήματα μας αρέσουν, να μιλάμε για αυτά χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο τι θα πούν οι άλλοι, και να ακούμε κάθε είδος metal, κάθε είδος συγκροτήματος, δεν υπάρχει εδώ πέρα το πρόβλημα το να φοβάσαι τι θα πει ο άλλος. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, να λέμε την άποψή μας, τη μουσική μας άποψη και να την υποστηρίζουμε. Και η άποψή μας είναι σεβαστή όπως είναι σεβαστή η άποψη όλων των άλλων. Και πρέπει να, όπως είπε και ο Θοδωρής, να ακούμε με τα, και να μιλάμε με τα αυτιά. Να ακούμε τους άλλους, να παίρνουμε τα καλά στοιχεία των άλλων και να μαθαίνουμε και από τους άλλους. Πραγματικά, κάθε φίλος μου στην πορεία μου στο metal, κάθε φίλος μεταλλάς που συνδέθηκα μαζί του, έμαθα από αυτόν κάτι. Έμαθα από αυτόν κάτι καινούριο. Έτσι, για παράδειγμα, από τον φίλο Μάρκο, παλιότερα έμαθα τους Joy Division και όλο το χώρο του Dark Wave. Και ούτω καθεξής. Πάντα μαθαίνεις κάτι καινούριο από έναν άλλον αφοσιωμένο μεταλλά, από έναν άλλον αφοσιωμένο μουσικό φίλο γενικά και αόριστα. Τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει αυτό που θα μάθεις, είναι άλλο θέμα. Κάποια πράγματα σου μιλάνε, κάποια πράγματα δεν σου μιλάνε. Και εδώ πέρα κλείνω λοιπόν αυτό το μικρό βίντεο. Από τον Θοδωρή έμαθα κάτι τις τελευταίες αυτές εβδομάδες από τα βίντεο του. Σε ένα παλιό του βίντεο είχε αναφερθεί στους Goat Hole, αν δεν κάνω λάθος, που κάποτε αυτού τους είχα ακουστά σαν όνομα, τους είχα προσπεράσει. Αλλά μετά που ξανααναφέρθηκε πάνω σε αυτός ο Θοδωρής, ως ένα αγαπημένο του συγκροτήμα, αν δεν κάνω λάθος, στους Goat Hole αναφέρθηκε, τους ξαναέψαξα και βρήκα αυτό το άλμπουμ τους, που ακούει στο όνομα Blood for the Master. Αυτό το άλμπουμ είναι του 2012, οι οποίοι παίζουν ένα είδος black speed metal, να το πω και έτσι. Ένα black thrash, αλλά θα έλεγα περισσότερο black speed παρά black thrash 100%. Μου θυμίζουν τους Big Witcher, τους Αμερικάνους επιπλέον. Νομίζω ότι και αυτοί οι Αμερικάνοι είναι. Μου θυμίζουν τους Big Witcher, τους Αμερικάνους, και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που παίζουν. Και πραγματικά, ευχαριστώ Θοδωρή. Να είσαι καλά.
Αυτά για την ώρα, με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε και μια συνάντηση των μεταλλάδων YouTubers από Ελλάδα, συζήτηση διαμέσου του streaming ή οποιοδήποτε άλλο μέσο έχουμε με τη βοήθεια του Θεού, διαμέσου του ίντερνετ. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ευδόκιμο και καλό. Επίσης, χαιρετισμούς, όπως είπα, σε όλη την ελληνική μεταλλική YouTube κοινότητα που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Και εγώ, με τη βοήθεια του Θεού, με το καλό, όταν βρεθώ Ελλάδα κατά το καλοκαίρι, θα χαρώ πάρα μα πάρα πολύ αν δοθεί ευκαιρία κάποιους από εσάς, ιδιαίτερα αδερφούς μεταλλάδες YouTubers και όχι μόνο, να σας δω και από κοντά, πραγματικά να πιούμε καμιά μπύρα μαζί με τη βοήθεια του Θεού. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.